έχω δίπλα μου ένα πουλισχυδή καλλιτέχνη, έναν άνθρωπο που σαρώνει κυριολεκτικά και στα charts, γιατί οι επιτυχίες που τραγουδάει γίνονται επιτυχίες, και φυσικά ένα καλλιτέχνη ο οποίος γράφει, τα κάνει όλα κοινώς. Καλώς ήρθες, Πέτρο, στο Megastar. Καλώς σας βρήκα, να σε καλά. Τι κάνεις, σε τι φάση σε πετυχαίνουμε? Είμαι πάρα πολύ καλά. Δημιουργικά. Στούντιο όλη μέρα. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο, οπότε καταλαβαίνεις ότι ασχολούμαστε μόνο με τη μουσική, αυτό που αγαπάω πολύ. Καλό είναι αυτό για εσένα, ναι. Φαντάζομαι, γιατί γράφεις και τραγουδάρες, γράφεις επιτυχίες, το μη θυμώνεις δε. Έχει καρφωθεί, είναι σταθερά στα ραδιοφωνικά charts, στις κορυφαίες θέσεις. Και εσύ φαντάζομαι, όχι απλά δεν θυμώνεις, αλλά χαίρεσαι γι' αυτό, όχι, έτσι, δεν ναι, είναι. Είναι ένα τραγούδι καταρχήν που αγαπάω πολύ, που το έχω γράψει μες στην καραντίνα και το επόμενο που θα κυκλοφορήσω. Η αλήθεια είναι ότι λόγω ότι. Ξέρεις, με την καραντίνα, επειδή είμαστε στο σπίτι και είμαστε πιο χαλαροί, δεν έχουμε τι θα κάνουμε αύριο, όλα αυτά που είχαμε στο μυαλό μας πριν, την πίεση, το άγχος. Οπότε νομίζω ότι όλο αυτό μου βγήκε σε δημιουργία. Εκτός βέβαια από τα δικά σου τραγουδιά, γράφεις και σε πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Μεταξύ αυτών είναι και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Παραδόθηκα σε σένα. Άλλο ξεσηκωτικό τραγούδι. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, ήταν να το συμπεριλάβεις εσύ στο σίγκλ σου. Ήταν να το βγάλω εγώ πριν βγάλω το Σ' αγαπάω, σου φώναξα. Ναι. Και. Μετά από κάτι συζητήσεις που είχαμε με την Νατάσα, επειδή της άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι, όταν της είπα τελικά ότι θα βγάλω άλλο, ένα βράδυ βγήκε στη σκηνή που ήμασταν μαζί στο θέατρο και το είπε. Κοίταξε να δεις, είσαι πολύ απλόχερος γενικά. Και το λέω αυτό τώρα γιατί εμένα μου έρχεται και μια άλλη, ένα άλλο τραγούδι που έγινε όχι απλά επιτυχία. Το τραγούδι έχει εκατομμύρια views στο YouTube και φυσικά μιλάω για την τρελή επιτυχία το Ξημερώματα, ναι, του Κωνσταντίνου Αργυρού. Αυτό ήταν πάλι να το πεις εσύ? Όχι, κοίταξε με το. Γενικά τα τραγούδια τα γράφω για μένα. Ναι. Δεν έχω κάτσει δηλαδή ποτέ. Δεν έχω μιλήσει με κάποιον καλλιτέχνη και μου λέει γράψε μου αυτό. Τα γράφω για μένα και όταν φίλοι, ειδικά ο Κωνσταντίνος είναι πολύ φίλος, όταν έρχονται οι φίλοι και μου ζητάνε κάτι, τους βάζω να ακούσουν και ό,τι τους αρέσει είναι μεγάλη διαλέγουνε μου χαρά. Ναι, γιατί όχι. Γίνεται ένας δειγματισμός. Μου αρέσει να ακούω τα τραγούδια μου από άλλους καλλιτέχνες. Να σου πω κάτι, δεν μπορώ να μην σου το πω. Εγώ, αν έδινα τα τραγούδια μου και γινόντουσαν τόσο μεγάλες επιτυχίες, θα ζήλευα εάν το άκουγα από κάποιον άλλον. Δεν σου δημιουργείται αυτό το συναίσθημα? Όχι, όχι. Μου αρέσει καταρχήν να ακούω τα τραγούδια μου από άλλους καλλιτέχνες. Και όταν είναι και μεγάλος ο καλλιτέχνης τώρα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Νατάσα Θεοδωρίδου, είναι σημαντική καλλιτέχνη. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι δεν ζήλεψα ποτέ κάποιο τραγούδι γιατί έκανε επιτυχία και λέω γιατί να μου το έλεγα εγώ. Ζήλεψα όμως το πόσο που έδωσε στον Κωνσταντίνο Αργυρό, γιατί μου αρέσει πολύ σαν τραγούδι. Το ζήλεψα, καταλαβαίνεις ότι δεν μου άρεσε να τραγουδήσω κι εγώ αυτό το τραγούδι. Η σύμπραξη με την ψυχή του Μέγκα, με τον πρόεδρό μας, τον κύριο Μαρινάκη, πώς έγινε? Θέλεις να μου πεις λίγο το story πίσω από αυτό το τραγούδι? Κοίταξε, η Νατάσα με πήρε και μου είπε ότι θέλουμε ένα τραγούδι για το σύριαλ. Έγραψα εγώ το τραγούδι αυτό, τη μουσική με κάποιους άλλους στίχους, ώστε να έχουμε μία βάση. Και μετά μου φανέρωσε η Νατάσα ότι έχω, λέει, κάτι στίχους. Και μου το στέλνει και μου λέει ότι είναι του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ήταν όντως πολύ καλή και τέριαζαν στη μουσική, γιατί είχε στείλει τη μουσική για να την ακούσει. Το κάναμε πρόβα, ακούσαμε το τραγούδι σε κοινοτάσσα, της άρεσε πολύ και έτσι έγινε όλο αυτό και βγήκε. Τώρα σε τι φάση είσαι καλλιτεχνική, πού σε πετυχαίνουμε, είσαι σε στούντιο, είσαι στο σπίτι, τι κάνεις? Προσπαθώ όσο μπορώ να πηγαίνω στο στούντιο να κάνω τραγούδια. Mm-hmm. Γενικά μου αρέσει να κάνω συνέχεια demo τα τραγούδια που γράφω, ώστε στο τέλος να αποφασίσω ποιο θέλω να κυκλοφορήσω ή για να είμαι πιο έτοιμος, να σου το πω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο σιρτάρι σου πόσα τραγούδια παίζει? Κοίταξε, τώρα έχω έτοιμα αρκετά τραγούδια, γιατί θέλω με το που τελειώσω όλο αυτό και είμαστε όλοι υγιείς και καλά και ξαναξεκινήσουμε να δουλεύουμε, να κυκλοφορήσω το τρίτο μου άλμπουμ. Ένα μικρό hint, ρε παιδί μου, από κάτι ακυκλοφόρητο. Κοίταξε, μπορώ να σου πω ότι αρχές Μαρτίου θα κυκλοφορήσει, ναι, το νέο μου single από την εταιρεία μου, Dimino Cinemai. Και είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί και αυτό είναι ένα τραγούδι που είχα γράψει στην καραντίνα και θέλω να σου πω ότι ήταν το τραγούδι που είχα αποφασίσει να βγάλω, ναι, πριν το «Μη θυμώνεις». Και το άλλαξα τελευταία στιγμή. Γιατί το άλλαξες? Γιατί δεν ξέρω, εκείνο τον καιρό μου βγήκε το «Μη θυμώνεις», δεν ξέρω. Ναι. Θεώρησα ότι, ξέρεις, θα σε κάνει λίγο να ξεσκάσει περισσότερο αυτό το τραγούδι. Όχι ότι και αυτό χορευτικό είναι που θα βγάλω, είναι μπαλάντα με χορευτικό μαζί, το έχω φτιάξει πολύ ωραία. Αλλά έκανε αυτή την αλλαγή τελευταία στιγμή, μέσα σε μία μέρα. Σκέψω ότι είχα ξεκινήσει τα γυρίσματα από το καινούργιο τραγούδι και το διέκοψαν για να κάνω το άλλο. Είχε ετοιμαστεί όλο να και φύγει. Βίντεο κλιπ, και βίντεο κλιπ. Και βίντεο... Άρα έχεις έτοιμο οπότε, και βίντεο κλιπ. Οπότε τώρα θα κάνω πιο λίγες μέρες βίντεο κλιπ. Έναν τραγουδιστή που θα ήθελες έτσι και δεν έχεις ακόμα συνεργαστεί? Με τον Νίκο Βέρτη. Μακάρι να γίνει κάποια στιγμή αυτό. Τον Αντώνη Ντορέμο με τη Βύση.
Εντάξει, όλοι, δεν είναι να σου πω κάτι. Είναι όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές, έχουν κάνει τόσο μεγάλη καριέρα, έχουν πει και τόσο σημαντικά τραγουδία που τώρα όταν η Νατάσα Θεοδωρίδου που έχει τραγουδίσει Βαρδί, έχει τραγουδίσει Θεοφάνος, έχει τραγουδίσει τόσα πράγματα και λέει και ένα δικό σου τραγούδι, νομίζω ότι είναι μεγάλη χαρά και τιμή αυτό το πράγμα.